σε μια εποχή που η διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής ουσιαστικά είχε εγκαταληφθεί, το ζήτημα της γλώσσας της λατρείας μας γίνεται επιτακτικά αντικείμενο προβληματισμού. Να μείνει ως έχει ή να αποδοθεί στη νέα ελληνική, οι απόψεις διήστανται. Κάποια πειράματα χρήσης της νέας ελληνικής στη λατρεία γίνονται. Μπορούν να αποδοθούν τα νοήματα ή ό,τι άλλο κομίζει η λατρεία μας με την απόδοση της γλώσσας στη νέα ελληνική. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με τον Μητροπολίτη Μόρφου κύριο Νεόφη. Πανιερότατε, όταν προσπάθησα να συζητήσω το θέμα της σημερινής εκπομπής σε μια ιδιωτική συζήτηση με άλλον ιεράρχη, με παρέψε σε εσάς. Μου είπε ότι είναι καλύτερα να το συζητήσει με τον Άγιο Μόρφου. Και σας ευχαριστώ που δεχτήκατε να μας δώσετε αυτή τη συνέντευξη. Πανιερότατε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να μας πείτε πώς διαμορφώθηκαν ιστορικά από γλωσσική άποψη τα κείμενα της λατρείας μας και ιδιαίτερα αυτό της Θείας Λειτουργίας. Ευχαριστώ πολύ εγώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω για ένα θέμα που πολύ αγαπώ, που δεν είναι θέμα αλλά είναι ζωή, η γλώσσα μας και η λειτουργική της διάστασης. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η γλώσσα ως τρόπος νοήσεως και κατανοήσεως του κόσμου και εν γέννη της αλήθειας του κόσμου τούτου, και το και άλλο θέμα, η λειτουργική γλώσσα, που είναι η νόησης και η κατανόησης και ενός άλλου κόσμου που υπάρχει αλλά δεν βλέπετε. Άρα όταν λέμε λειτουργική γλώσσα δεν εννοούμε ένα πράγμα αλλά πολλά, ούτε καν δύο, είναι πολύ περισσότερα. Τώρα η εξέλιξη για να φτάσουμε σε αυτήν τη σημερινή λειτουργική γλώσσα υπήρχε μια εξέλιξη. Η γλώσσα είναι κάτι πολύ δυναμικό. Το σούτον μάλλον όταν αυτή η γλώσσα είναι η γλώσσα της Θείας Λειτουργίας. Η αφετηρία της είναι η μετάφραση των εβδομήκοντα. Αν θέλουμε να δούμε τα πράγματα αφετηριακά, στις ρίζες, στα θεμέλια. Γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ. μέχρι και τις αρχές του 1ου αιώνα π.Χ. αισθάνονται οι Εβραίοι της Αλεξανδρίας ότι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη λατρεία την Ιουδαϊκή, με την εβραϊκή γλώσσα, την παραδεδομένη από τον καιρό του προφήτη Μωυσέως. Οπότε μπαίνουν σε μια μεγάλη περιπέτεια και κατά μια μυθόδινη εκδοχή ο Πτολεμαίος ο φιλάδελφος συνήγαγε, εμάζεψε δηλαδή 72 σοφούς που ήξεραν πολύ καλά εβραϊκά και ταυτοχρόνως πολύ καλά την τότε παγκόσμια γηνή ελληνική, μάλλον ελληνιστική γλώσσα. Και έκαμα στην Αλεξάνδρεια τη λεγόμενη σήμερα μετάφραση των 70, που αν θέλουμε να ακριβολογούμε ήταν των 72. Αυτοί μετάφρασαν όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης στην κοινή ελληνιστική γλώσσα. Και πρόσθεσαν και κάποια. Ναι. Τώρα, αυτή ήταν η βάση πάνω στην οποία ο ίδιος ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, οι Άγιοι Απόστολοι, οι τέσσερις Ευαγγελιστές, στη συνέχεια οι Αποστολικοί Πατέρες, ύστερα οι Μεγάλοι Πατέρες, όλοι αυτοί τι είναι? Είναι συνθέτες της Θείας Λειτουργίας. Και λέω όλοι αυτοί είναι συνθέτες της Θείας Λειτουργίας, γιατί ο Μέγας Βασίλειος που του αποδίδουμε τη μία Θεία Λειτουργία, ο πιο αρχαίος αυτού, ο Άγιος Απόστολος Ιάκωβος, ο Αδελφόθεος, και ο κάπως πιο νεότερος μετά τον Βασίλειο, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, είναι οι τρεις Απόστολοι, οι τρεις συγγραφείς Θείας Λειτουργίας, όλοι αυτοί είναι κληρονόμοι και κληροδόχοι μιας τέτοιας βαριάς κληρονομιάς που προέρχεται από την συνάντηση συναγωγής και ελληνικού λόγου. Όταν δηλαδή οι Εβραίοι αποφάσισαν να μιλήσουν ελληνικά. Μέσα από αυτήν την απόφαση βγήκε αυτό που σήμερα λέμε
Θεία Λειτουργία στα χρόνια των Αγίων Πατέρων που προαναφέρα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι γραμμένη στη γλώσσα εκεί, στην ελληνιστική γλώσσα που ομιλεί τον, ας πούμε έτσι, χρονικά από τον 3ο π.Χ. μέχρι... Και τον 3ο μετά Χριστόν. Ναι. Μάλιστα. Πανηρώτερο, νομίζω ότι πολλές φορές όταν διαβάζετε κείμενα της λατρείας μας, έχετε κάνει τη διαπίστωση ότι η γλώσσα των κειμένων της λατρείας, τη φράσεων, δυσκολεύει την κατανόηση. Ναι. Εκείνη τη στιγμή δεν σκέφτεστε ότι ο κόσμος δεν μπορεί να τα κατανοήσει και ακόμη περισσότερο οι νέοι μας? Ναι, όχι μόνο οι νέοι οι τωρινοί. Αυτό είναι μια πλάνη. Οι νέοι όλων των εποχών δεν κατανοούσαν την Θεία Λειτουργία. Και γιατί? Γιατί δεν ήθελαν, δεν μπορούσαν και δεν έπρεπε να την κατανοήσουν. Αυτόν το δεν έπρεπε θέλει πολύ ερμηνεία. Λοιπόν, αυτό είναι ψευδοπρόβλημα ελλαδικής εισαγωγής, όπως πολλά ψευδοπροβλήματα ταλανίζουν την καημένη την Κύπρο, εξ Ελλάδος ερχόμενα από καιρού εις καιρών, εδώ και δεκαετίες, πολλές δεκαετίες. Ένα ψευδοπρόβλημα που τελευταίως αποπειρώνται μερικοί να εισάξουν είναι το πρόβλημα της λειτουργικής γλώσσας. Εγώ δεν λέω ότι δεν είναι πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα στο μέτρο που είναι πρόβλημα ο άνθρωπος. Ο κάθε εποχής άνθρωπος, ο οποίος καλείται αυτός ο άνθρωπος της κάθε εποχής, είτε αυτή η εποχή είναι του 3ου αιώνα που προαναφέραμε, είτε του 21ου αιώνα, να κατανοήσει σε συγκεκριμένον χρόνο περίπου μιας ενάμιση ώρας, όσο διαρκεί η Θεία Λειτουργία, να κατανοήσει ποιον τον Θεό, τον απέραντον Θεό. Αυτό είναι αδύνατο. Yeah. Παντελώς αδύνατο. Έλεγα στα παιδιά, διότι ξέρετε, πηγαίνω τακτικά στα σχολεία της περιοχής μου. Ένα από τα θέματα που μερικοί νέοι μερικές φορές μου θέτουν είναι και αυτόν της κατανόησης της Θείας Λειτουργίας. Μα γιατί τα παιδιά δεν συμμετέχετε τόσο έντονα στη Θεία Λειτουργία, αφού εξομολογήσετε τακτικά. Τα παιδιά της Κύπρου σήμερα, κάτι που κέρδισε η Εκκλησία, εξομολογούνται. Αρκετά παιδιά. Νηστεύετε. Άλλοι λίγο, άλλοι πολύ. Συνομιλείτε με παπάδες, με πνευματικούς πατέρες. Πηγαίνετε στα μοναστήρια. Έχετε σχέση με το Άγιον Όρος. Έχετε σχέση με τα μοναστήρια της Κύπρου. Όμως έχετε λίγη σχέση με τη Θεία Λειτουργία. Ενώ θέλουν να κοινωνούν τακτικά. Λοιπόν, οι πρώτοι, οι πιο επιπόλαιοι μου λένε, μα δεν καταλαβαίνουμε πάτερ τη Θεία Λειτουργία. Οι πιο επιπόλαιοι. Τους λέω, γιατί την μάνα σας και τον πατέρα σας τους καταλάβετε 100% και μένετε μαζί τους. Αμέσως αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι πρόβλημα κατανόησης η Θεία Λειτουργία. Άρα, τι είναι, τι συμβαίνει στη Θεία Λειτουργία? Θεία Λειτουργία είναι μία λογική λατρεία, είναι μία νοερά λατρεία, είναι μία συμβολική γλώσσα, έχει αναγωγικό χαρακτήρα, έχει κατεξοχή μυστηριακό χαρακτήρα, και λέω στα παιδιά, για να δώσω μια καταληπτή απάντηση στο ερώτημα, ότι δεν καταλαβαίνουμε τη Θεία Λειτουργία. Μα αυτό είναι, πηγαίνουμε στη Θεία Λειτουργία για να συναντήσουμε ένα μέγεθος που μας ξεπερνά, που είναι πολύ μεγαλύτερο από μας. Και αυτόν το μέγεθος είναι ο Θεός και η αλήθεια Του. Τη Θεία Λειτουργία, τους λέω παιδιά μου, δεν την καταλαβαίνουμε, μας καταλαμβάνει. Συχνά εξαπρόπτου μπαίνεις μέσα κρύος και εξέρχεσαι θερμός. Μπαίνεις μέσα χωρίς να καταλαβαίνεις τίποτε και αρχίζεις να νιώθεις ότι κάτι γίνεται εδώ, κάτι υπάρχει, κάτι τελείται που με αφορά προσωπικά, και δημιουργείται και μια επιθυμία σε αυτόν το κάτι που γίνεται να έρθω σε επαφή όλων και περισσότερων κοντά Του. Με όλα τα μέσα που έχει ο άνθρωπος, και το λογικό μέρος της ψυχής του και το νοερό μέρος της ψυχής του, και με όλον του το είναι. Το πρόβλημα είναι ψευδοπρόβλημα, όπως είπα, στο μέτρο που τι?
που στο μέτρο που απολυτοποιείται η λογική πλευρά του ανθρώπου. Αυτή η πλευρά που απαιτεί και έχει δίκιο να απαιτεί την κατανόηση. Ναι, γιατί όμως, Πανιερώτατε, όλα αυτά που λέτε να βρίσκονται σε αντίθεση με το πρόβλημα της κατανόησης της γλώσσας με την εξής έννοια. Όλα αυτά που λέτε, που είναι η δυνατότητα μετοχής του ανθρώπου στη λατρεία, μπορεί να διευκολυνθεί και από την ίδια τη γλώσσα. Και έχω να πω το εξής, Πανιερώτατε. Όταν γράφονταν τα κείμενα αυτά, γράφονταν στη γλώσσα της εποχής τους. Δεν γράφτηκαν τα κείμενα στη γλώσσα του Ομήρου. Γράφτηκαν στη γλώσσα που μιλούσαν την εποχή εκείνη. Να ολοκληρώσω την ερώτηση, από εσάς περιμένω τις απαντήσεις και γι' αυτό είμαι εδώ. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν σήμερα να επιμένουμε σε αυτή τη γλώσσα που, όπως και να το κάνουμε, δημιουργεί κάποιες δυσκολίες κατανόησης? Καταρχήν, η σύγχρονη εποχή είναι παντελώς αδικαιολόγητη να θέλει να μεταφράσει, μάλλον να αποδώσει, ο όρος δεν είναι μεταφράζω, διότι μιλούμε πάντοτε στα όρια της ίδιας γλώσσας, να αποδώσει στη νέα ελληνική μια γλώσσα η οποία δεν είναι καν αρχαία ελληνικά. Είναι ελληνιστικά η γλώσσα του Αγίου του Ιερού Ευαγγελίου. Ήταν μια μορφή της αρχαίας ελληνικής. Όπως και τα δικά μας τα νέα ελληνικά είναι μια μορφή εκείνης της ελληνικής, μια εξέλιξη. Σε μια εποχή που ο κόσμος σήμερα μαθαίνει αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ξέρετε πόσες ώρες είναι, και εσείς το ξέρετε, το λέω για τους τηλεθεατές μας, πόσες ώρες είναι η εκμάθηση του κειμένου της Θείας Λειτουργίας? Εγώ τους λέω είναι 5 ώρες, μπορούν να καθίσουν σπίτι τους και να μάθουν πολύ καλά τι σημαίνει «άνος χόμεντας καρδίας, έχομεν προς τον Κύριον, ευχαριστήσον εν το Κυρίο, άξιον και δίκαιον». Αιώνος αύτοσον. Αιώνος αύτοσον. Πώς θα το μεταφράσεις αυτόν και θα γίνει κατανοητό? Αυτόν, αγαπητέ μου Θεόδωρε, αιών ως αύτοσον, και πολλά άλλα από τις λειτουργικές ευχές ιδιαιτέρως. Θα πρέπει να παρατείνουμε τη Θεία Λειτουργία πολλές ημέρες και να τη μεταβάλλουμε σε σεμινάριο θεολογικών, τι σημαίνει ο «ον», τι σημαίνει ο «ειν», τι σημαίνει ο «ερχόμενος». Γιατί λέγεται «πατήρ» η μία υπόσταση του Θεού, γιατί λέγεται «Υιός», γιατί λέγεται «Άγιο Πνεύμα». Άρα δηλαδή θα μετατρέψουμε τη Θεία Λειτουργία σε μάθημα ερμηνείας των δογμάτων. Άρα τι είναι? Το ερώτημα σας σε μένα έπρεπε να είναι: γιατί επιμένουμε οι Έλληνες σε αυτήν την γλώσσα? Όταν οι άλλοι έχουν μία γλώσσα η οποία είναι κατανοητή σε αυτούς. Αυτό είναι ένα κατανοητό ερώτημα. Ναι, στο ερώτημα που βάλετε, γιατί επιμένουμε οι Έλληνες, νομίζω ότι έπρεπε να υπάρξει και μια έρευνα να δούμε πώς οι Έλληνες επιμένουν ή αν επιμένει περισσότερο η ιεραρχία, ο κλήρος σε αυτήν τη γλώσσα κτλ. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε ότι μέσα από μια έρευνα θα διαπιστώσουμε ότι οι Έλληνες, η πλειοψηφία των Ελλήνων επιμένουν σε αυτήν τη λειτουργική γλώσσα? Ποτέ η Εκκλησία δεν εργαζόταν όπως εσείς τώρα περιγράφετε. Δεν ήταν δημοκρατική ποτέ η Εκκλησία. Και το λέει ένας άνθρωπος που ξέρετε ότι αγαπά τη δημοκρατία. Σίγουρα και αυτό. Είπα κάποτε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας: ο πιο συντηρητικός σε θέματα γλώσσας εντός της Συνόδου είμαι εγώ. Μου λέει: δεν το πιστεύω. Του λέω: θα το ακούσετε σύντομα. Και χαίρομαι που αυτή η εκπομπή μου δίνει την ευκαιρία να φανεί πόσο συντηρητικός είμαι στο θέμα της γλώσσας. Επίσης λέω: η Εκκλησία ουδέποτε λειτουργούσε δημοκρατικά. Λειτουργεί η Εκκλησία πάντοτε ιεραρχικά. Και γι' αυτόν και η δομή της είναι ένας τρόπος για να κρατεί τη διαχρονικότητα της Εκκλησίας. Δεν κάνουμε εμείς γκάλοπ και βλέπουμε τι θέλουν οι πολλοί. Οι πολλοί αύριο μπορεί να θέλουν πολλές αλλαγές μέσα στην Εκκλησία για να μας ταυτίσουν με τις μοντέρνες τους εκδοχές. Η Εκκλησία δεν είχε ποτέ την αγωνία να είναι μοντέρνα. Δεν είχε ποτέ την αγωνία να είναι σύγχρονη για να ικανοποιήσει τους πολλούς, το δήμον των σοφιστών, όπως θα έλεγε ο Πολύς Καβάφης στην Αλεξάνδρεια. Η Εκκλησία, η έγνοια της είναι να σε βάλει σε ένα δρομολόγιο
το οποίο θα σε οδηγήσει πολύ ψηλά και πολύ μακριά. Και αυτόν τον δρομολόγιο να σε οδηγήσει στον ουρανό. Αυτή η γλώσσα, η ελληνική, η κοινή ελληνική, η αρχαία ελληνική ή η νέα ελληνική, είναι μια γλώσσα, αγαπητέ μου, που την επέλεξαν οι πατέρες ανά τους αιώνες. Είτε αυτοί ήταν Ρωμνοί στα αρχαία χρόνια και δεν αυτοπροσδιορίζονταν τότε Έλληνες, είτε αργότερα αυτοί ήταν Ρώσοι πατέρες, οι Ρώσοι θεολόγοι, όπως ο Πολύς Φλωρόφσκι, που τον αγαπούμε και οι δύο εξαίρετα, είτε ο γέρος Σοφρόνιος του Έσεξ, Αθωνίτης εις το φρόνημα, Ρώσος στην καταγωγή. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι είδαν ότι η γλώσσα η ελληνική είναι η μόνη ινδοευρωπαϊκή γλώσσα η οποία έχει δύο ιδιώματα που τα έχει κατεξοχήν ανάγκη η Εκκλησία. Ποια είναι αυτά? Η σαφήνεια και η ακρίβεια. Το σοφόν είναι σαφές στην ελληνική γλώσσα. Άρα μπορείς με ακρίβεια να ορίσεις τα θεολογικά νοήματα, όπως αυτά που είπαμε προηγουμένως, ο ον, ο ερχόμενος, αλλά να μην τα εξαντλήσεις. Μπορούν να εξαντληθούν. Να δώσεις δηλαδή στον άλλον την δυνατότητα να αρχίσει να τα συλλαμβάνει, όχι μόνο δια της κατανοήσεως και της λογικής, αλλά πιο πολύ δια της αισθήσεως, της νοεράς αισθήσεως, όπως λένε οι πατέρες, και σιγά σιγά από την επανάληψη μέσα στη Θεία Λειτουργία, από τις πολλές λειτουργίες που θα πάει ο πιστός, αρχίζει να αισθάνεται ποιος είναι ο Πατέρας, ποιος είναι ο Υιός, ποιο είναι το Άγιο Πνεύμα. Όταν έλεγε ο... Άρα χρειαζόμαστε πολλές λειτουργίες και όχι απλές πολλές μεταφράσεις και πολλές αποδόσεις. Όταν έλεγε ο Φλωρόσκι ότι η Εκκλησία είναι οικουμενική γιατί είναι ελληνική, ναι. Σε ένα στοιχείο που αναφερόταν ήταν και στη χρήση τη συγκεκριμένη μορφή γλώσσα. Ναι, συγκεκριμένη γλώσσα. Το ίδιο και ο γέρος Σοφρόνιος του Έσσεξ. Είπε την ημέρα που οι Έλληνες θα καταργήσουν αυτήν τη γλώσσα, τη λειτουργική, θα καταργήσουν τον εαυτό τους, όχι την Εκκλησία. Η Εκκλησία μπορεί να τελέσει το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας και με αφρικανικά και με τη γλώσσα των Εσκιμώων. Όταν διαδόθηκε όμως ο χριστιανισμός σε αυτούς τους λαούς, η Ορθόδοξη Εκκλησία είχε πάντα τον τρόπο να μεταφράζει τα λειτουργικά της κείμενα στην καθομιλουμένη γλώσσα αυτών των λαών για να διευκολύνει τη συμμετοχή του. Ναι. Αυτό φαίνεται ότι είναι βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή. Γιατί αυτό... Να μην γίνει στους Έλληνες. Να μην γίνει στους Έλληνες. Στους Έλληνες, εγώ πιστεύω, υπάρχει πρόβλημα. Το οποίο προφητικά ένας σύγχρονος Άγιος προφήτης του γένους, ο Γερο Παΐσιος, ξέρεις τι είπε? Και εκείνος είδε ότι υπάρχει μια μορφή προβλήματος στους σύγχρονους νεοέλληνες λόγω της παιδείας, η οποία απομακρύνθη από την γλώσσα και από την εκμάθηση όλης αυτής της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας. Λέει ο Γιώργος Παΐσιος, όπως παιδιά μου συνέβηκε με τη Βυζαντινή αγιογραφία που την ανακάλυψαν οι ξένοι και σιγά σιγά την ανακαλύψαμε κι εμείς από τους ξένους, όπως συνέβη, λέει, με την πατερική θεολογία που την ανακάλυψαν πρώτα οι ξένοι και σιγά σιγά την ανακαλύψαμε κι εμείς, έτσι θα συμβεί και με την ελληνική γλώσσα σε όλες τις ιστορικές φάσεις και μορφές. Θα την ανακαλύψουν την αξία της οι ξένοι και θα φτάσετε εποχή, και εννοούσε τη δική μου εποχή και τη δική σου, που θα γίνεται τέτοια αυστηρή διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών και των ελληνικών της ελληνιστικής και της νεωτέρας περίοδου, που όποιος λέει κάνει λάθος, έστω και σε μία δασία και σε μία ψηλή, θα του κατεβάζουν μία μονάδα. Αυτό δεν το φτάσαμε ακόμα. Είναι μια προφητεία, μετέωρη. Κάποιοι που δεν το καταλαβαίνουν τούτο, ναι, μπορεί να σας χαρακτηρίσουν ως εθνικιστή, πανερό. Ξέρουν πολύ καλά όλοι, ιδιαίτερα οι εθνικιστές, ότι δεν είμαι εθνικιστής. Λοιπόν. Ναι, θα απαντήσω όμως. Οι Έλληνες αυτή τη στιγμή θα πρέπει και η Εκκλησία επιμένουσα να βοηθήσει όσους έχουν προαίρεση
να μάθουν καλύτερα ελληνικά. Δηλαδή, εκεί που υπάρχουν κατηχητικά σχολεία, θα μπορούσαν να γίνουν σχολεία διδασκαλίας της λειτουργικής γλώσσας. Να μην κάνουμε τα πειράματα που έκαμε ο μακαριστός Αθηνών Χριστόδουλος. Και απέτυχαν. Τι έκαμε, να σας το πω, γιατί είναι μια απάντηση σε αυτούς που θέλουν μετά απόδοση στην νέα ελληνική. Δύο ενορίες ξεκίνησαν επί της εποχής του Χριστοδούλου να τελούν τη Θεία Λειτουργία στην νέα ελληνική, πιστεύοντας ότι θα έχουν μεγαλύτερη προσέλευση νέων ανθρώπων. Και μάλιστα σε μια ενορία χρησιμοποιείται η δημοτική και στα μυστήρια του γάμου και του βαφτισμού. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αντέδρασαν οι πιστοί και δεν προσήλθαν νεότεροι άνθρωποι στην Εκκλησία. Ο ίδιος, αντιλαμβανόμενος το σφάλμα του, πήρε πίσω το πείραμα. Λοιπόν, άρα τι είναι αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα? Πιστεύω ότι αυτό που πάντοτε υπάρχει ανάγκη για να μετέχουμε ουσιαστικά στη Θεία Λειτουργία και να ξεπεράσουμε το ψευδοπρόβλημα της μετάφρασης και της απόδοσης στην νέα ελληνική είναι τη μετάνοια, αγαπητέ. Μία καρδία η οποία είναι γεμάτη πάθη και δεν μετανοεί όσον αρχαία ελληνικά και να ξέρει και να μπορεί να σου αποδώσει αιώνος αυτόσον εν συντομία, με σαφήνεια, όπως το θέλαν οι αρχαίοι Έλληνες, δεν θα μπορέσει ποτέ να ζήσει το Θεό. Προϋπόθεσης δεν είναι η κατανόηση. Αυτό είναι ένα μέγεθος το οποίο αντιπαρατάχθηκε η κατανόηση ως προϋπόθεση μετοχής στο Θείο ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς απέναντι στον Βαρλάμ. Άρα είναι αρχαίο πρόβλημα που η Εκκλησία στάθηκε έναν δρύο απέναντί του. Αυτό που είναι αναγκαίο είναι να έχουμε καθαρό νου και καθαρή καρδία. Διαφορετικά, εάν τα πράγματα ήταν όποιος καταλαβαίνει περισσότερα είναι και καλύτερος και σε καλύτερη θέση μέσα στη Θεία Λειτουργία, έχω πει άλλοτε και άλλοτε, οι φιλόλογοι θα έπρεπε να ήταν οι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Οι καλοί φιλόλογοι, οι οποίοι καταλαβαίνουν τα πάντα μέσα στη Θεία Λειτουργία. Οι καλοί θεολόγοι που ξέρουν και θεολογία, ξέρουν και αρχαία ελληνικά, θα έπρεπε να είναι οι φωτισμένοι της Εκκλησίας και οι Άγιοι της Εκκλησίας. Και όμως... Τούτο συμβαίνει και με τους κληρικούς πανιερώτατε. Και όμως ένας Παπανικόλας Πλανάς, με συγχωρείτε, στην εποχή του 20ου αιώνα έγινε Άγιος της Εκκλησίας και δεν έγινε ο Τρεμπέλας. Και δεν έγινε ο Φλωρόφσκι που προαναφέρατε. Ναι όμως, εγώ θα επιμείνω στο εξής. Τι ενοχλεί? Εγώ συμφωνώ με όλα αυτά που λέτε για τη συμμετοχή μας στη λατρεία κτλ. Τι ενοχλεί όμως εάν σε αυτή την προσπάθεια βοηθάει και η γλώσσα? Εμείς χαιρετήσαμε, νομίζω σαν Ορθόδοξη Εκκλησία, τη Σύνοδο του Βατικανού, την Δεύτερη Σύνοδο του Βατικανού, που εισήγαγε τις γλώσσες τις εθνικές στη λατρεία, για να μπορεί ο κόσμος να κατανοεί τη λατρεία και να συμμετέχει. Λοιπόν, υπήρξαν και εκεί αντιδράσεις, ξέρετε, από τους Ρωμοκαθολικούς, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι η χρήση της λατινικής γλώσσας έδινε ομοιομορφία από τη μια και ενότητα από την άλλη. Δηλαδή υπήρχε η ενότητα της Ρωμοκαθολικής Εκκλησίας. Και ήταν τα αποτελέσματα στη Ρωμοκαθολική Εκκλησία. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια Ρωμοκαθολική Εκκλησία η οποία χυμάζεται. Νομίζετε ότι επηρέασε η αποφάση αυτή τη Νομίζω ότι στο μέτρο που θεωρούμε πρόβλημα τη γλώσσα και δεν πάμε στην ουσία του προβλήματος της ανθρώπινης ύπαρξης, που είναι η μετάνοια και η δυνατότητά μου να μετανοώ για τα λάθη μου και τα πάθη μου και να ζητώ το έλεος του Θεού και την τήρηση των εντολών του Θεού και να προσπαθώ μέσα από την τακτική Θεία Κοινωνία όχι να βελτιώσω εγώ τον εαυτό μου, αυτό είναι εγωισμός, να με βελτιώσει ο Χριστός σε μένα και να με κάνει τέκνον του, τέκνα Θεού γενέσθε, εάν αυτή δεν είναι η στοχοθεσία μας, αγαπητέ μου. Και αρχίζουμε, τη μια μας φταίνει οι εικόνες, να τις κάνουμε πιο νατουραλιστικές, μετά αντιλαμβανόμαστε το λάθος μας, τις κάνουμε πιο πνευματικές, ύστερα μας φταίνει η ψαλμή, να τους κάνουμε πιο κοσμικούς, πιο κοντά στο λαϊκό ηχόχρωμα. Διότι μετά θα αρχίσουμε, μας φταίει η αρχιτεκτονική. Αρχίζουμε τελικά
να θεωρούμε την ιστορία της Εκκλησίας, τη ζωή της Εκκλησίας πρόβλημα, διότι αυτά είναι ζωή της Εκκλησίας μέσα σε αλλεπάλληλους αιώνες που προστίθενται. Λοιπόν, και δεν βλέπουμε ότι το μέγα τραύμα είναι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει μετάνοια. Πανιερότατε, δεν πιστεύω κανείς να διαφωνεί μαζί σας, αλλά ο άνθρωπος που σκέφτεται ότι η γλώσσα δεν βοηθάει στη συμμετοχή του, έρχεται να μπει σε αυτά τα επιχειρήματα που θέτεται πολύ σωστά, ότι εάν τα πράγματα ήταν διαφορετικά, σε αυτή την προσπάθεια που είπα, σε αυτόν τον αγώνα που είπατε προηγουμένως, μπορεί και τα αποτελέσματα να ήταν καλύτερα. Εγώ δεν αφιβάλλω ότι θα έχουμε ανάγκη βελτίωσης της γλώσσας μας. Αλλά αυτό δεν θα αλλάξει το λειτουργικό κείμενο της Εκκλησίας. Θα πρέπει εμείς να αφιερώσουμε χρόνο στα λειτουργικά κείμενα της Εκκλησίας. Τι σημαίνει βότρης? Πρέπει να ψάξω, να το βρω αυτόν τι σημαίνει βότρης. Τι σημαίνει πέπειρος, όριμος, τι σημαίνει άρουρα, γη. Και να σας πω πως θα γίνει λύσεις. Δεν πιστεύω ότι ξαφνικά οι νέοι της Ελλάδος και της Κύπρου που σήμερα μαστίζονται από χίλια οικονομικά, κοινωνικά και υπαρξιακά προβλήματα θα πέσουν με τα μούτρα στα λεξικά και στις μεταφράσεις. Δεν έχω τέτοια πλάνη. Τη λύση θα μας τη δώσει η πληροφορική. Και τη λύση θα μας τη δώσουν οι ξένοι, οι οποίοι ήδη έχουν μπει σε αυτήν τη διαδικασία. Και εμείς κάνουμε μπαναήρκα μόνοι μας, θα το πω έτσι κυπριακά. Ως συνήθως, μικροεπαρχιώτες, οι οποίοι ασχολούμεθα με προβλήματα που οι άλλοι τα ξεπέρασαν προπενταετίας και πεντηκονταετίας. Θα σας πω τι εννοώ. Αυτή τη στιγμή... Θα προσθέσω κάτι πάνω στη σκέψη σας. Ένας από τους, θα έλεγα, υπουργούς παιδείας της Ελλάδας που είχαν διακριθεί, ο Αντώνης ο Τρίτσης, είχε συλλάβει τότε τη σύνδεση της αρχαίας ελληνικής με την πληροφορική και μάλιστα θεωρείται για την εποχή εκείνη πολύ πρωτοποριακό ένας υπουργός παιδείας να μιλάει για τέτοια πράγματα. Το είδε αλλού, το είδε έξω. Ναι. Το είδε έξω, ναι. Αντώνης ο Τρίτσης. Ναι. Ήδη είναι στο τέλειωμα. Τότε, επί εποχής Αντώνη Τρίτση, ήταν η αρχή των προγραμμάτων αυτών και ήταν και η αρχή της ηλεκτρονικής επανάστασης και της επανάστασης που έφερε η πληροφορική ως μια νέα γλώσσα, η οποία παγκοσμιοποιεί τον άνθρωπο και τις ανάγκες του ανθρώπου. Λοιπόν, τι συμβαίνει? Γι' αυτό λέω να ετοιμαστούμε και θα μας επανέλθουν τα αρχαία ελληνικά και όχι τα αρχαία ελληνικά του Ευαγγελίου και της Καινής Διαθήκης. Του Θουκυδίδη θα μας έρθουν. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή στην Αμερική οι Ισπανόφωνοι ξεκίνησαν την προσπάθεια τούτη και έφτιαξαν προγράμματα εκμάθησης των ελληνικών και στη συνέχεια τα αγκάλιασαν και οι Αγγλόφωνοι της Αμερικής, διότι η Αμερική, ξέρετε, έχει μια διελκυστήμδα μεταξύ Ισπανοφώνων, που είναι και οι περισσότεροι, και Αγγλοφώνων Αμερικανών, και έφτιαξαν προγράμματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας. Θα μου πείτε και γιατί όχι της αγγλικής? Διότι ήταν κομπιούτερ. Με την επέκταση που έχουν στη συνεχή, αυξάνουν συνεχώς τη μνήμη τους. Έχουν μεγάλη χωρητικότητα. Αυτή η μεγάλη χωρητικότητα θέλει μια απέραντη γλώσσα, η οποία να μην έχει τελειωμό, να μην έχει όρια, αλλά να έχει και ακρίβεια, να έχει και σαφήνεια. Γιατί? Διότι έχουν αναπτυχθεί επιστήμες, όπως η νανοτεχνολογία, όπως η τηλεϊατρική, εξ αποστάσεως να γίνονται χειρήσεις. Εσκεφτείτε να δώσει εντολή ένας γιατρός να γίνει μια χείριση τένοντα και αντί το κομπιούτερ θα κάνει την χείριση, αντί τένοντα να χτυπήσει κάπου αλλού, θα παραλύσει ο άνθρωπος. Σκεφτείτε τι εντολές πρέπει να δίνουν στους δορυφόρους. Άρα πρέπει να υπάρχει μία γλώσσα ακριβίας και σαφήνειας σε όλα αυτά τα οποία η σύγχρονη τεχνολογία αναπτύσσει. Βρήκαν μόνο δύο γλώσσες να είναι τόσο πλούσιες και απέραντες. Η μία είναι η κινέζικη, η οποία όμως είναι άλλης κουλτούρας, άλλης φιλοσοφίας, με ιδεογράμματα,
Και η άλλη γλώσσα είναι η ελληνική σε όλες τις φάσεις. Όχι μόνο η αρχαία ελληνική, σε όλες τις φάσεις. Για να δείτε διαφορά, ακούτε νούμερα. Η ελληνική γλώσσα έχει 90 εκατομμύρια λογότυπους και έχει 9 εκατομμύρια λογότυπους η λατινική, που είναι η δεύτερη ανθρώπινη. Και τώρα πολλοί λένε ότι αδικήθηκε η ελληνική γλώσσα, μπορεί να είναι 900 τα εκατομμύρια, όχι 90, διότι τι προσθέτουν. Δεν υπάρχουν κάτι προσφήματα που βάζουμε, λέμε τηλεδιάσκεψης, τηλεόρες, τηλεόρασης, αυτόν το τηλε, κατά τη στοιχεία υπάρχουν πολλά άλλα. Λοιπόν, είναι το γεώ, γεωγραφία, γεωμετρία, γεωφυσική, όλα αυτά τα συνθετικά προθέματα που μπαίνουν μπροστά της ελληνικής γλώσσας πολλαπλασιάζουν τις λέξεις. Άρα μιλούμε για μια γλώσσα η οποία είναι τόσο πλούσια που έρχεται η σύγχρονη πληροφορική και σου λέει την έχω ανάγκη. Δεν μπορώ να μην την επιλέξω. Και εμείς το μόνο όχημα που έχουμε να εκφράσουμε τη σχέση μας με τον Θεό είναι η γλώσσα μας. Και η μετάνοια της ψυχής μας. Πρώτα και κύρια η μετάνοιά μας, αλλά και η μετάνοια θέλει γλώσσα. Λοιπόν, και να έρθουμε να δώσουμε στα παιδιά μας λιγότερη γλώσσα. Όχι. Αυτό θα κάνουμε φτωχούς Έλληνες. Μπορεί να μην είναι φτωχοί χριστιανοί. Είπαμε. Ο χριστιανισμός σε άλλες γλώσσες εκφράζεται με τις τοπικές γλώσσες. Εμείς τη στιγμή που έχουμε πλουσιόπεδα ελληνόπαιδα με τέτοια πλούσια γλώσσα, γιατί να τα κάνουμε φτωχά τα παιδιά μας? Και πιστεύετε ότι από αυτόν τον κίνδυνο θα μας προστατεύσει η διατήρηση μόνο της λειτουργικής γλώσσας? Βεβαίως όχι. Βεβαίως, σας είπα προηγουμένως, η προϋπόθεση από πλευράς πνευματικής είναι η μετάνοια. Από πλευράς τώρα ελληνικής ιστορίας και συνείδησης και ταυτότητας, αυτό εννοείται προφανώς, πιστεύω κατά κύριο λόγο είναι η γλώσσα, κύριε Κυριακού. Ναι, πανηρώδε όμως. Κατά κύριο λόγο είναι η γλώσσα και δευτερευόντως η ιστορική συνείδηση και ταυτότητα. Ναι, η περιραίουσα ατμόσφαιρα, και όταν λέω περιραίουσα ατμόσφαιρα εννοώ και τις δομές της εκπαίδευσης μας και τα λοιπά. Ναι. Δυστυχώς δεν βοηθά τους νέους να έχουν την διαόητα κατανόησης της λειτουργικής γλώσσας σε βαθμό που, και δίνεται η εντύπωση ότι αυτά που, σε αυτό που κατηγορούσαν εις προηγουμένως τους παπικούς, ότι θεωρούσαν τη λατινική γλώσσα σαν την ιερή γλώσσα, την έχουμε εμείς, και φοβάμαστε ότι υπάρχει κίνδυνος εάν μεταφραστεί, αν μεταφραστούν τα κείμενα της λατρείας, ότι θα έχουμε και αποιεροποίηση της λατρείας. Δεν το είπα, στο σύνορα, αν προσέξατε. Ναι, δεν το είπα. Μιλώ για πλούσια γλώσσα που έχει ακρίβεια, που έχει σαφήνεια. Πανερώτατε, θέτω τα ερωτήματα, ναι, για να... Ναι, έχεις δίκιο. Για να έχουμε μια σφαιρική... Ουδέποτε ποτέ η Εκκλησία και προσωπικά εγώ επίστευσα στην ιερότητα οποιασδήποτε γλώσσας. Ενώ ο φίλος μας, ο δάσκαλος μας, Φλωρόφσκι, έφτασε και σε αυτόν το σημείο. Δηλαδή, να τη θεωρεί την ελληνική γλώσσα ως κατηγόρημα, δηλαδή ιδιότητα της Εκκλησίας. Δεν τολμώ να πω αυτό το πράγμα. Η Εκκλησία μπορεί να εκφραστεί και με πιο απλούς όρους για την αλήθεια της. Το ζήτημα είναι, δεν είναι πνευματικών όπως το βάζουν, διότι αν ήταν πνευματικών, είπαμε, οι φιλόλογοι και οι καλοί θεολόγοι θα ήταν άγιοι της Εκκλησίας και όχι οι φωτισμένοι και οι αγιασμένοι στην καρδία και στο νου άνθρωποι της. Άλλοι βλέπουν πανερώτατοι ότι η διατήρηση μιας γλώσσας που δεν είναι τόσο κατανοητή πολλές φορές, αυτό εκφράζει μια, κατά κάποιον τρόπο μια εξουσία, μια εξουσιαστική σχέση του κλήρου απέναντι στον λαό. Δηλαδή, τι είναι τρόπο? Με την έννοια ότι ο κλήρος χρησιμοποιεί μια γλώσσα που δεν είναι τόσο καταληπτή από τον κόσμο, και πάντα όταν χρησιμοποιούμε σύμβολα τέτοια που δεν κατανοούνται εύκολα,
αυτό ενέχει το στοιχείο του μυστηρίου και το και στοιχείο της εξουσίας. Ότι εγώ κατέχω μια γνώση απόκριφη που δεν έχετε εσείς. Κοίταξε, σε αυτήν τη θεώρηση δεν μπορούμε να πούμε θεωρητικά ότι υπάρχει μια αλήθεια, μια βάση. Να είμαστε ειλικρινείς, και εγώ πάντοτε είμαι ειλικρινής, όπως ξέρεις. Προσπαθώ να είμαι. Λοιπόν, όμως, και ο λαός πρέπει ο ίδιος να μπει σε αυτήν τη διαδικασία να πλουτίσει τον εαυτόν του. Και η Εκκλησία οδηγεί τον λαόν και τον βοηθά τον λαόν, νομίζω, και το βγάζει από αυτόν τον κίνδυνο του εξουσιασμού. Αν και μερικοί ίσως αρχιερείς και ιερείς μπορεί να το παίζουν έτσι ενίοτε, ως οι μέντορες του λαού. Αλλά έλα που έρχονται απλοί άνθρωποι που μας ανατρέπουν αυτήν τη θεώρηση. Να σας πω τι εννοώ. Λειτουργώ στον Άγιο Μάμα. Πραγματική ιστορία. Τελειώνει σχεδόν η Θεία Λειτουργία, και φτάνουμε εκεί που λέει ο διάκος, πρόσχομεν. Εγώ μέσα, πίσω από το ιερό βήμα, παίρνω τον Άγιον Άρτο, ο οποίος είναι σώμα Χριστού πια, τον προσκυνώ και λέω, τα Άγια της Αγίης, απαντά ο ψάρτης έξω, είσαι Άγιος, είσαι Κύριος. Εκείνη την ώρα, εγώ συνεχίζω τη διαδικασία, που νομίζω ότι αν είμαι κανένας από αυτούς τους ιεροεξεταστές της απόλυτης εκκλησιαστικής εξουσίας, ότι εδώ τελώ ένα μυστήριο και κρυμμένο που δεν τον βλέπετε, το κρατώ στα χέρια μου. Και όμως, δύο άνθρωποι, όχι ένας, από δύο διαφορετικές περιοχές, πρόσφυγες της Μόρφου, μου είπαν οι άνθρωποι, ο ένας στο τέλος της λειτουργίας και ο άλλος τηλεφωνικά, ο ένας άντρας, η άλλη γυναίκα. Πανιερώτατε, μα τι μυστήρια γίνονται μες στη λειτουργία και τι φως βγαίνει και πώς έρχεται πάνω σε εμάς τους αμαρτωλούς. Πώς το καταλάβατε εσείς, τους λέω. Είπες εσύ, τα Άγια της Αγίης, και είδαμε να βγαίνει φως μέσα από το ιερό, να αγκαλιάζει όλων των εσταυρωμένων του Αγίου Μάμα, και έχει έναν πολύ ωραίο εσταυρωμένο εκεί. Και αυτόν το φως που ανέβηκε από την Αγία Τράπεζα που ήσουν εκεί σκυμμένος, έπεσε πάνω μας και μας έκαμε εντύπωση, λέει. Σε πολλούς από μας έπεσε, αλλά σε όχι σε όλους. Και στους Τούρκους που είχαν μέσα, Τούρκους, στρατιώτες, δημοσιογράφους, έχουμε και αυτά στις κατεχόμενες λειτουργίες, δεν έπεφτε φως. Και λέω κι εγώ, κοίτα να δεις, εγώ τελούσα το μυστήριο, αυτοί έβλεπαν το μυστήριο. Και ήταν και οι δύο άνθρωποι ελαχίστης παιδείας, αλλά ξέρουν να προσεύχονται, ξέρουν να μετανοούν, και ο Θεός τους δίνει μία δυνατότητα να συμμετέχουν ουσιαστικά μέσα στα μυστήρια. Ξέρετε ότι οι ιεράρχες της Ελλάδας τελευταία έχουν θέσει το θέμα της γλωσσάς και μάλιστα απασχόλησαν και την διαρκέρα σύνοδων της Ελλάδας. Βέβαια η απόφαση ήταν να μείνει η γλώσσα ως έχει, όμως είναι αλήθεια ότι δεν είναι μόνο σε δύο, σε μητροπόλους, σε μητροπόλους χρησιμοποιείται δημοτική. Λάθος είναι αυτό κατά την άποψή μου και εκκλησιολογικό. Γιατί από τη στιγμή, πρώτον, η Θεία Λειτουργία δεν είναι γεγονός που αφορά μόνο την Εκκλησία της Ελλάδος ή την Εκκλησία της Κύπρου. Εάν όντως το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο, τότε ας απασχολήσει την μέλουσα μεγάλη σύνοδο. Και ας το θέσει η Εκκλησία της Ελλάδος. Ναι, θα μπορούσε να πει κάποιος όμως. Αλλά να μην αφαιρετούν και ο κάθε Μητροπολίτης να κάνει χρήση της επισκοπικής του εξουσίας και να επιβάλλει τις δικές του απόψεις. Ναι, θα μπορούσε όμως να πει κάποιος, η γλώσσα αφορά περισσότερο την Ελλάδα και την Κύπρο. Δηλαδή, αν θα μετάφραζε. Ενδιαφέρει και το Πατριαρχείο, φαντάζομαι, αλλά όταν η Θεία Λειτουργία γίνεται σε περιοχές του Πατριαρχείου που δεν ομιλείται η ελληνική. Μπορούν να προκαλέσουν. Έχεις δίκιο γι' αυτό. Ναι. Έστω, ας προσεγγιστεί
η ελληνόφωνη ορθοδοξία σε επίπεδο πατριαρχών. Μα... Εάν είναι τέτοιο το πρόβλημα, εδώ τι συμβαίνει στην Ελλάδα? Ευτυχώς δεν το έχουμε στην Κύπρο. Και μιλώντας με αρχιερείς, είδα ότι κανείς εκ των αρχιερέων μας δεν μπαίνει σε αυτήν την διαδικασία, η οποία είναι παράτολμη και μπορεί να μας οδηγήσει σε μεγάλα προβλήματα και σχίσματα ακόμα. Στην Ελλάδα υπάρχει μια αυθαιρεσία. Ο κάθε Μητροπολίτης αυτοσχεδιάζει. Άλλος λέει τες προφητείες, τα αναγνώσματα σε νέα ελληνική. Και ακούσα από κάτω τον κόσμο να αντιδρά. Και άλλοι να τον επαινούν και να τον χειροκροτούν. Μετά, άλλος κάνει την ακολουθία του γάμου στην νέα ελληνική. Άλλος κάνει την ακολουθία του βαπτίσματος. Άλλος λέει μόνο μερικές ευχές. Μα δεν γίνεται. Εάν κάτι κράτησε αυτόν τον λαό που λέγεται ελληνικός λαός, ελληνικών σε όλη αυτή τη διάρκεια, είτε η μετοχή στο κοινό γεγονός της Θείας Λειτουργίας. Και αυτή η λειτουργία είχε μια συγκεκριμένη γλώσσα. Ναι. Από την άλλη όμως, Πανιερότατε, είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία έρχεται να επικυρώσει και να επισφραγίσει μάλιστα μεταφράσεις της Αγίας Γραφής και κάποιο νομίζω λειτουργικό κειμένο. Από αυτό... Για ιδιωτική χρήση. Ναι. Για ιδιωτική χρήση. Ναι. Αλλά το κάνει σίγουρα. Ναι. Για την καλύτερη κατανόηση των νοημάτων αυτό. Και γι' αυτό. Και γι' αυτό. Ναι. Το γεγονός τούτο δεν δείχνει μια ανάγκη. Βεβαίως. Μα δεν αρνούμε το σύνορα που μιλούμε την ανάγκη. Για περισσότερη εκμάθηση της λειτουργικής μας γλώσσας. Αυτόν το λέω συνεχώς. Και πρέπει να είναι μέλημά μας των συγχρόνων επισκόπων. Αλλά όμως αυτό δεν θα γίνει εντός της λατρείας. Αυτό θα γίνει στις κατηχήσεις μας, αυτό θα γίνει σε συναντήσεις, σε συνάξεις. Λοιπόν, αυτό να βρούμε τρόπους να γίνει μέσα στα σχολεία. Ναι. Αλλά να γίνουν προγράμματα ηλεκτρονικά, όπως είπα προηγουμένως. Υπάρχει προηγουμένως για τις προφητείες. Ναι. Και θυμούμε ότι το Μεγάλο Σάββατο διαβάζω μια από αυτές. Ποια διαβάζετε, δεν με ενδιαφέρει να ξέρω. Τον Ιωνά. Τον Ιωνά. Σας πάει. Και διαπιστώνω ότι ο κόσμος πολλές φορές περιμένει πότε να τελειώσει. Όσο καλά και αν κάνεις εσύ την ανάγνωση και όσο και αν προσπαθείς, καμιά φορά το ότι ο κόσμος περιμένει να τελειώσει, βιάζεσαι και εσύ να τελειώσεις για να τους διευκολύνεις. Αυτά τα κείμενα ίσως δεν ήταν, υπάρχει δηλαδή δυνατότητα σε κάποιο βαθμό της χρήσης της νέας ελληνικής γλώσσας. Δηλαδή θα μπορούσαμε... Σας είπα η απάντηση ποια είναι. Ναι. Η απάντηση την έδωσα ακριβώς στην προηγούμενη. Ναι. Ότι αυτό πρέπει να γίνει μέσα από μια κοινή απόφαση. Όχι ο καθένας να αυτοσχεδιάζει. Μάλιστα. Και ούτε η κάθε τοπική σύνοδος να αυτοσχεδιάζει. Σωστό. Συμφωνούμε. Λοιπόν, αυτό είναι που λέω. Μια κοινή απόφαση, δηλαδή κάποια κείμενα που θα διευκολύνουν για τους πιστούς στις συμβολίες. Να φτάσουμε, μπορεί να φτάσουμε την εποχή που επροφήτευσε ο Γιώργος Παΐσιος. Μπορεί. Όπου πλέον θα ανέβει το επίπεδο σπουδών. Και οπότε αυτό τι σημαίνει? Μεγαλύτερη κατανόηση. Αλλά επαναλαμβάνω και πάλι, ποτέ η μετοχή στον Θεό δεν εξαντλείται στην κατανόηση. Όμως, από την άλλη πλευρά, και σήμερα γράφονται ύμνοι της Εκκλησίας, τροπάρι. Πιστεύω ότι γράφτηκε για έναν τροπάριο ενός νεομάρτυρα του γέροντος Φιλουμένου, όπως και των άλλων σύγχρονων Αγίων μας. Ναι. Εάν γραφόταν τον 3ο αιώνα μετά Χριστό, θα γραφόταν στη γλώσσα της εποχής του. Μάλιστα. Και δεν θα γραφόταν στη γλώσσα του Ομήρου σίγουρα. Καταλαβαίνω τι θα πείτε, αλλά νομίζω ότι σας διαψεύδουν οι πατέρες. Γιατί να μην γραφτεί σήμερα στην νέα ελληνική? Ναι. Πόσο γράφεται σήμερα? Γιατί πρέπει ο υμνογράφος να έρθει πίσω στον χρόνο και να το γράψει αυτό? Μπορεί ο υμνογράφος. Το έχω συζητήσει, ξέρετε, είμαι πρόεδρος στην Επιτροπή Λατρείας, τη Συνοδική, και το έχω συζητήσει με καθηγητές της λειτουργικής. Μου είπαν κάτι ωραίο, κάτι καλό. Μπορεί, λέει, οι ημνογράφοι, οι σημερινοί ημνογράφοι,
να γράφουν στην ελληνική, την κοινή ελληνική, αλλά με λέξεις που σήμερα εμβρίσκονται εν χρήση στον λαό. Ε? Δηλαδή όταν ο υμνογράφος γράφει για, στην ακολουθία του Αγίου Φιλουμένου «Χαίρε κοινάμωμον», δεν καταλαβαίνει κανένας τι σημαίνει το κοινάμωμον. Ε? Λοιπόν, θα πρέπει να βρει όμως κάτι άλλο το οποίο να εκφράσει το νόημα του κοινάμωμου, ε? Και να είναι καταληπτόν, και είναι τόσο πλούσια η γλώσσα η ελληνική που μπορείς με ελάχιστους όρους της καθαρεύουσας και της αρχαίας ελληνικής να κάνεις κάτι πολύ πιο καταληπτό. Αυτό είναι μια άσκηση επί χάρτου για τους υμνογράφους. Αυτή η άσκηση, ξέρετε τι σημαίνει, πρέπει να έχει μουσική επένδυση. Πρέπει να έχει κάποιον ήχο βυζαντινών από τους 8. Άρα θα πρέπει να έρθει και η μουσική να το αποδώσει, και μπορεί η μουσική να το αποδώσει. Πολλοί που νομίζουν ότι είναι, η δυσκολία είναι στη μουσική, δεν είναι στη μουσική. Η δυσκολία είναι στον υμνογράφο. Να αποδώσει κάτι υψηλά θεολογικό και ταυτοχρόνως να το αποδώσει με λέξεις που να είναι καταληπτές, κατανοητές εις τον λαό. Αν όχι 100%, σε ένα μεγάλο ποσοστό. Αυτό εδώ συμφωνούμε. Ότι αυτό μπορεί να γίνει. Τι έχουμε σήμερα ανάγκη από συνθέτες, αγαπητέ, οι οποίοι να μπορούν να συνθέσουν το θεολογικό λόγο με τη μουσική, την εκκλησιαστική μουσική, και αυτή η μουσική να μπορεί να φτάσει στο σύγχρονο άνθρωπο θεολογικό το τρόπο. Αυτοί οι συνθέτες είναι υπό αναζήτηση αυτή τη στιγμή. Αναφερθήκατε στο Γέροντα Μπαΐσιο. Να πω έτσι, γιατί μάλιστα είναι και μια τρόπο δυναμία, ένα συμπέρασμα. Θα πρέπει να κατέβουν λίγον οι υμνογράφοι από τα υψηλά σχόλια των ιαμβικών και των ομηρικών λέξεων και ο λαός να ανέβει λίγο το γλωσσικό του επίπεδο. Εδώ έχει πολλή δουλειά να κάνει η παιδεία, που πολύ φοβούμε ότι δεν θα γίνει η διαδικασία παίδευσης του λαού από τα γνωστά δρομολόγια της θεσμικής παιδείας, θα γίνει μέσα από την πληροφορική και τα προγράμματα αυτής που ήδη εκολάπτονται για μας, χωρίς εμάς, στην Αμερική. Αλλά μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε. Παρελθόντα αναφερθήκατε στο Γέροντα Μπαΐσιο, στο Σοφρόνιο τον Σαχάροφ, στο Γεώργιο τον Φλωρόσκι. Ξέρω ότι είχατε μια ιδιαίτερη σχέση με τον Γέροντα Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Να τον εκεί που να λάβει το χέρι. Ο Γέροντας δεν συζήτησε καμιά φορά αυτό το θέμα της γλώσσας με τον Γέροντα. Ποτέ. Ναι, μου κάνει εντύπωση η περίπτωση του Γέροντος Ιακώβου. Δεν συζητήσαμε ποτέ πολιτικά θέματα, εθνικά θέματα. Δεν συζητήσαμε ποτέ προβλήματα που έθετε η περιραίουσα θεολογική ατμόσφαιρα. Δεν συζητούσαμε. Πρόσεξε τον όρο, ναι. Αυτό που γινόταν τι ήταν. Αυτός ήταν ένας ανατολίτης άνθρωπος, ο οποίος μετέδιδε με αφηγήσεις, προσέξε τον όρο, με αφηγήσεις τις εμπειρίες τις δικές του, τις εμπειρίες της μάνας του, τις εμπειρίες άλλων ανθρώπων του Θεού, και σου έλεγε που πήγα και προσκύνησα τον Άγιο Γιάννη τον Ρώσο και του είπα και μου είπε, και ξαφνικά διαβλέπεις έναν άνθρωπο ο οποίος με τους Αγίους δεν τους έβλεπε στις εικόνες, αλλά τους ήταν ζωντανοί, του μιλούσαν οι εικόνες. Άρα ένας ο οποίος έρχεται και λέει σήμερα τη θεολογία των χρωμάτων, πως λέμε τώρα εμείς τη θεολογία της γλώσσας, ξαφνικά έβλεπε ότι αυτός μιλούσε με τους Αγίους. Του έθεσαν οι φοιτητές, ήμουν μπροστά, τι είναι πίστης γέροντα για σας. Ήταν η μόνη φορά που τον άκουσα να απαντά με έναν τρόπο κάπως ακαδημαϊκό, αλλά πάλι ξέφυγε. Και τους είπε, θα μπορούσα αγαπητά μου παιδιά να σας πω αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, πίστης εστίν, ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος, ουβλεπομένων. Εμπιστεύομαι σε κάτι που δεν βλέπουμε.
Αλλά ντρέπομαι να σας πω ότι η δική μου πίστη είναι πίστη βλεπομένο. Δηλαδή του λέει τι βλέπετε. Mm. Γιατί να σας πω τους λέει, ψέλιο ψάλτης έξω. Ή τα χερουβή μυστικός εικονίζοντες. Και εγώ τα βλέπω φανερά κάποτε. Και ντρέπομαι που εσείς μοντέρνα παιδιά του 20ου αιώνα δεν έπρεπε να με ακούτε με έναν το γέρον παπάν εδώ στο μοναστήρι, αλλά να τρέχετε μέσα στην αμαρτία των Αθηνών και έρχεστε από τόσα χιλιόμετρα για να σας πω τι, αυτά που βλέπω. Άρα η δική σας πίστη, παιδιά μου, που πιστεύετε άλλος λίγο, άλλος πολύ, σε κάτι που δεν βλέπετε είναι μεγαλύτερη από τη δική μου. Που εγώ πιστεύω αυτόν που βλέπω. Ταπείνωση. Και λέω κι εγώ, αυτό είναι η απάντηση σε όλα. Άρα υπάρχει ένας κόσμος που βλεπωμένο. Μερικοί, ολίγοι, τα βλέπω. Οι υπόλοιποι, μη βιαστούμε να τα κατεβάσουμε στα μέτρα της δικής μας αμαρτωλής κατανόησης. Ας περιμένουμε. Μπορεί κάποτε κι εμείς να δούμε. Πρώτα ο Θεός. Ο προβληματισμός για την απόδοση της γλώσσας της λατρείας μας στη νέα ελληνική παραμένει. Ο Άγιος Μόρφου μίλησε ως αληθινός ιεράρχης που γνωρίζει πολύ καλά τη σημασία της λατρείας στη ζωή της Εκκλησίας και τη ζωή μας.